Πώς πάει η παρέα μου, καλημερούδια, είστε καλά? Η σημερινή δήλωση μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε κάθε φορά που νιώθουμε άγχος, κάθε φορά που νιώθουμε ότι θέλουμε να καθοδηγήσουμε μια κατάσταση, κάθε φορά που νιώθουμε ότι θέλουμε να δούμε το τέλος μιας κατάστασης, μιας ιστορίας. Πρέπει να λέμε συνέχεια αυτή τη δήλωση. Απελευθερώνω την ανάγκη μου για έλεγχο. Γιατί, χωρίς να το καταλάβουμε, κάθε φορά που βασικά θέλουμε κάτι πάρα πολλά, ναι, τέλεια μέρα. Κοίταξε, αρέσκουν μας όλες οι εκδοχές. Τσέι, γιόλουστη, τσέι, βροχερή. Εν ωραία, καλημέρα, καλημέρα, Δέσποινα μου, Γιώτα. Στάλο, καλημέρα. Λοιπόν, okay. Κάθε φορά που θέλουμε κάτι πάρα πολλά, θέλουμε να ξέρουμε αν θα γίνει. Θέλουμε να δούμε το τέλος της ταινίας, μόλις ξεκινήσει βασικά. Και σε τότε στις περιπτώσεις ξεκινούμε να θέλουμε να καθοδηγήσουμε τα πράγματα, ξεκινούμε να θέλουμε να προβλέψουμε τις αντιδράσεις των άλλων, να προβλέψουμε το πώς θα κυλήσει η κατάσταση και πιάνει μας έτσι σαν την αγωνία, πιάνει μας μια... πώς το λες, έναν άγχος, να το πούμε, και η υπομονή μας είναι πολλά, είναι πολλά καλή, είναι πολλά δυνατή. Okay, σε τότε στις περιπτώσεις πρέπει να απελευθερώνουμε τον εαυτό μας που την ανάγκη μας για έλεγχο, γιατί προσπαθούμε να ελέγξουμε το αποτέλεσμα για να μην κάνουμε λάθος ή ας πούμε για τις σχέσεις πολλές φορές. Ξεκινάς μια σχέση ή γνωρίζεις κάποιον, τι σκέφτεσαι? Να πετύχει, να βγει κάπου, να χάσω τον χρόνο μου? Δεν μπορείς να ξέρεις. Όμως πολλές φορές προσπαθείς να το καθοδηγήσεις και να κάνεις συζητήσεις, αν θα βγει κάπου, αν δεν θα βγει κάπου, ποιος είναι ο σκοπός σου, μα αφού δεν μπορείς να ξέρεις. Δεν μπορείς να έχεις τον έλεγχο πάνω σε όλα τα πράγματα. Ακόμα και με τα παιδιά μας, πολλές φορές βλέπω γονείς πολλά χωμένους για τα μαθήματα. Πιέζουν τους, γιατί δεν θέλουν να αποτύχει το παιδί τους. Κατανοητό. Που την άλλη όμως, δεν έχεις τόσο έλεγχο όσο νομίζεις ότι έχεις. Και πρέπει να αφαιθείς λίγο. Να φύγει και το παιδί σου να σου αποδείξει τέλος πάντων να μου μπορεί να κάνει από μόνο του. Χωρίς να πρέπει να καθοδηγείται από σένα για να αποδείξει. Καλημέρα, Γιάννο, Χριστάλλα, Ελένη μου, Ελευθερία, καλημέρα. Ελευθερία μου, από μάλλον με καλημέρα, βλέπω σε κάθε πρωί. Λοιπόν, άρα κάθε φορά που νιώθετε ότι κάτι δεν πάει όπως το θέλετε, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί αν προσπαθείτε να καθοδηγήσετε την κατάσταση ή να τη φέρετε σε ένα σημείο που εσείς θέλετε. Είπαμε, βάλουμε τους στόχους μας, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους φτάσουμε, αλλά η μαγκιά είναι όλη στο να αφήνεσαι να δεις πώς θα εκτυλιχθεί, πώς θα εξελιχθεί, για να... Διότι μπορείς να ξέρεις όλα τα βήματα. Μπορείς στο τέλος να φτάσεις και όπου θέλεις, αλλά όχι με τον τρόπο που ίσως προγραμμάτισες να φτάσεις. Και πολλά πράγματα μπορεί να με δουλέψουν. Άτε και αγχώθηκες. Άτε και αγχώθηκες μέχρι να δεις τι είναι να γίνει. Το μόνο πράγμα που κάνεις είναι να παράγεις αρνητικές ορμόνες μέσα στο σώμα σου. Τίποτε άλλο. Δεν μπορείς να έχεις έλεγχο για τίποτε. Βάλεις τους στόχους σου, κάνεις τις πράξεις σου για να φτάσεις τζαμέ. Και αφήνεσαι. Αν γίνει, έγινε. Αν δεν γίνει, θα γίνει. Στη διαδικασία όμως γίνει μέχρι να δεις αν κάτι είναι να δουλέψει ή όχι, απελευθερώνω την ανάγκη μου για έλεγχο. Απελευθερώνω την ανάγκη μου να ελέγξω όλα τα άτομα μες στο σπίτι μου για να ξέρω ότι όλα πάνε καλά. Απελευθερώνω την ανάγκη να ελέγξω όλους τους υπαλλήλους μου. Δω και πρωτοβουλίες. Άφησε τον καθένα να σου δείξει να μου μπορεί να κάνει. Είναι ανάγκη όλα τα πράγματα να περάσουν από το χέρι σου. Να ξέρεις ότι όσο πιο πολύ ανάγκη έχεις για έλεγχο, τόση πιο πολύ ανασφάλεια δείχνει ότι έχεις γενικότερα. Και πρέπει να ξεκινήσεις να εμπιστεύκεσαι λίγο. Τον εαυτό σου, τη ροή της ζωής, πρέπει να αφήνεσαι και λίγο. Άρα βάρτε τους στόχους, ξεκινάτε τις πράξεις και στην πορεία
να αφήνεστε να δείτε πού σας καθοδηγά. Έχει φορές που να σας καθοδηγήσει πολλά διαφορετικά. Που ότι υπολογίσατε και να φτάσετε σε έναν πολλά πιο καλό αποτέλεσμα που ό,τι θέλατε. Αλλά για να γίνει ζών πρέπει να αφαιθείς. Γιατί όταν προσπαθείς να ζεις τον έλεγχο, δυστυχώς είναι το αντίθετο που κάνεις. Είσαι, βλέπεις τα πράγματα από τη μεριά της έλλειψης, το ποτήρι μισοάδιο που λέμε. Και σε τέτοιες περιπτώσεις το μυαλό σου δεν μπορεί ούτε να είναι πολλά δημιουργικό, ούτε να μπορείς να βρεις λύσεις τις οποίες να σου ακούσει καλό. Αυτά. Απελευθερώστε την ανάγκη σας για έλεγχο.